ενώ πληληστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής σε πρακτορείο ΠΑΠ της Πάτρας στην Όδο Τερψιθέας. Δύο άνδρες φέρονται να εισέβαλαν στο πρακτορείο και να αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. 10:15 περίπου το βράδυ, ενώ ήταν κάποιοι άνθρωποι στο μαγαζί, εισέβαλαν δύο κουκουλοφόροι, ο ένας κρατώντας όπλο και ο άλλος με μια σακούλα. Ήρθε εδώ στον πάγκο, απείλησε το παιδί που ήταν εδώ, το γιο μου δηλαδή. Έσυψε το όπλο του προς το μαγαζί και προς το παιδί εδώ. Τα λεφτά, γρήγορα, μην πατήσει κανένα κουμπί, χτυπούσαν και το κάτω πάνω για να τα λεφτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ληστές χτυπάνε το συγκεκριμένο πρακτορείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ληστές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ φορούσαν και γάντια. Τους έδωσε τα παιδιά τα χρήματα που υπήρχαν εδώ στο δρόμο, τα βάλασε μέσα σακούλα. Πάλι με τους κούλους όπως ήταν, έφυγαν τρέχοντας, πήγαν προς τα πάνω και μετά. Πεζοί έφυγαν. Πεζοί. Και στο επόμενο στενό έστριψαν δεξιά μέσα που είναι κάτι αλάνες και κτήματα με ελιές. Και χάθηκαν μέσα εκεί. Αφού πήραν τα χρήματα από το ταμείο, έφυγαν τρέχοντας. Εικάζεται ότι κάπου κοντά τους περίμενε όχημα διαφυγής. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, οι δράστες μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.